Καλλιεργημένες εκτάσεις στις περιοχές των Δήμων Αρεανών και Μαρονίας Σαπών έπληξε η χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Αυτές κατέγραψε ο διευθυντής του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Πανταζής, μεταβαίνοντας στην περιοχή. Οι καλλιέργειες είναι λίγα σιτηρά τα οποία δεν αλωνίστηκαν και δεν είχαν προλάβει να αλωνιστούν. Βαμβάκια, καπνά και κυπευτικά στην περιοχή της Ροδόπης, στην Ξάνθη. Δενδρώδεις καλλιέργειες όπως ακτινίδια με καταστροφικές ζημιές, σιτηρά και εκεί αλόνιστα, καλαμπόκια με μεγάλες ζημιές για σε αυτά, βαμβάκια επίσης και πιπτικά καρπούζια πεπόνια και επιπεριές χλωρίνης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στη Ροδόπη επλήγησαν περίπου 3.000 στρέμματα. Χαλάζι έπεσε και στους παραλιακούς οικισμούς Δικέλα και Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ωστόσο δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Αντίθετα, ζημιές περιορισμένης έκτασης σημειώθηκαν σε καλλιέργειες του Βορείου Εύρου. Προκάλεσε κάποιες μικρές ζημιές, αλλά εν πάση περιπτώσει μπροστά στο κίνδυνο τη ζημιά, τη μεγάλη της Ροδόπης δεν είναι κάτι σημαντικό. Επίσης είχαμε ένα χαλάζι στην περιοχή του Τριγώνου, στην περιοχή των Δικαίων, στον Κρυό, στην Πάλη, στα οικισμούς αυτούς. Mm-hmm. Αλλά μικρής έκτασης και μικρότερης ζημιάς. Οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις τους στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Μετά το 15ήμερο θα ξεκινήσουν οι εκτιμήσεις ανά αγροτεμάχιο, οι οποίες θα δείξουν και το μέγεθος των καταστροφών. Έχουν περιθώριο 15 ημερών, αρχής γινωμένες από Δευτέρα, που χθες δηλαδή που ανοίξαμε την αναγγελία, 15 ημέρες και μετά από αυτό ακολουθεί η διαδικασία των εκτιμήσεων. Όμως, επειδή υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες πρέπει να συλλήγουν όπως είναι τα σιτηρά, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής δηλώσεως ζημιάς, στέλνουμε γεωπόνους κλιμάκια για να μπορέσουν να εκτιμήσουν τουλάχιστον τα σιτηρά πριν τη συγκομιδή τους. Να προλάβουν τουλάχιστον αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά στις αποζημιώσεις, σύμφωνα με τον Δημήτρη Πανταζή, αυτές δεν θα πρέπει να αναμένονται πριν το φθινόπωρο, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την καταγραφή και τη δήλωση των εκτάσεων. Για το 2020 έχουν πληρωθεί τα πάντα. Τέλος Μαρτίου πληρώθηκαν τα πάντα. Δεν χρωστάει ο οργανισμός σε κανέναν παραγωγό, τουλάχιστον ούτε ένα ευρώ. Και το λέμε αυτό διότι μερίμνησε το γραφείο του υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης έγκαιρα να αποσταλούν τα απορρίμματα στην Αθήνα και η Αθήνα αμέσως να πληρώσει τα κεντρικά. Άρα αυτές οι ζημιές, αν όλα πάνε καλά και τα λοιπά, οι δικαιούχοι πότε θα πρέπει να αναμένουν την αποζημίωσή τους? Οι δικαιούχοι θα πρέπει σίγουρα όχι πριν την ολοκλήρωση της συγκομιδής των προϊόντων τους. Που σημαίνει τι? Ότι για να αποζημιωθούν θα πρώτα υποβάλουν τις γλώσσες καλλιέργειας ως το ονομαζόμενο. Αυτό το αρχείο, αφού ολοκληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβάζεται το αρχείο αυτό στον οργανισμό, το παίρνει ο ΕΛΓΑ για να μπορέσει να κάνει την ταυτοποίηση των δηλωθέντων ή ζημιωθέντων αγροτεμαχίων. Πριν από αυτή τη διαδικασία, που είναι τεχνικό το κομμάτι, δεν είναι θέμα ΕΛΓΑ μόνο, πριν από αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί ο ΕΛΓΑ να αποπληρώσει ζημιές. Άρα θα υπολογίζουμε από το φθινόπωρο και μετά. Να σημειωθεί πως χαλάζι έπεσε και στο νομό Ξάνθης, πλήττοντας μεταξύ άλλων καλλιέργειες ακτινιδίων, σιτηρών και καλαμποκιών.